Η ανισότητα είναι σύμφωτη με το εκμεταλλευτικό σύστημα, γιατί κατοχυρώνει τη συγκέντρωση του πλούτου στους λίγους από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Συνεπώς, δεν μπορεί να είναι το Σύνταγμα φιλολαϊκό, αφού κατοχυρώνει τα συμφέροντα, τα προνόμια, την εξουσία της κυρίαρχης τάξης, δηλαδή της αστικής τάξης. Και κυρίως κατοχυρώνει την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Ταξική πολιτική σας, ταξικό και το Σύνταγμα. Όσο και αν προσπαθείτε να το ωρεοποιήσετε και να επιβάλλετε το σεβασμό του ως κάτι που προωθεί το δίκαιο, την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όχι, δεν τα προωθεί. Εξάλλου, είναι επίκαιρο το παράδειγμα με το νομοσχέδιο που συζητιέται αυτές τις μέρες στις Επιτροπές για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας με αυτό τον τίτλο, εξυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ κλπ. Όπου επιταχύνεται παραπέρα τη διαδικασία απελευθέρωσης της ενέργειας. Τι κοινωνικό δικαίωμα λέτε ότι κατοχυρώνεται? Μήπως κατοχυρώνεται η πρόσβαση στην ενέργεια? Μα τι θεωρείτε εμπόρευμα που περνάει στα σαγόνια του καπιταλιστή και την πουλάει πανάκριβα για να μεγιστοποιήσει το κέρδος του? Αυτό όμως σηματοδοτεί ενεργειακή φτώχεια για το λαό και σάρωμα εργασιακών δικαιωμάτων στον κλάδο. Δηλαδή, μόνο σε αυτό το παράδειγμα βλέπουμε πως από την απελευθέρωση και τις ιδιωτικοποίησεις χτυπιούνται μισθοί, δικαιώματα, εντατικοποίηση, απογείωση των εργατικών ατυχημάτων, πανάκριβα τιμολόγια για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά, ανελαίητο κυνηγητό όσων αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς φωτιά που μπορεί να φτάσουν μέχρι και στον πληστηριασμό. Το ίδιο γίνεται και με την ιδιωτικοποίηση στην ΕΙΔΑΦ και την ΕΙΔΑΠ, όπου όχι μόνο δεν κατοχυρώνεται το δικαίωμα πρόσβασης στο πανανθρώπινο αγαθό του νερού, αλλά και αυτό το θεωρείται εμπόρευμα. Συνεπώς, καμιά προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων δεν υπάρχει, γιατί στην πράξη τα καταπατάτε. Ας διαβάσει κανείς το τρίτο μνημόνιο και θα καταλάβει. Εδώ η κυβέρνηση, η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, έφτασε στο σημείο να ποινικοποιήσει και τη διαμαρτυρία στους πληστηριασμούς, που βεβαίως το κρατάει ατόφιο και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Υποκρίνεστε λοιπόν ότι δήθεν κατοχυρώνονται ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, ενώ το μόνο που κατοχυρώνεται είναι το δικαίωμα στον καπιταλιστή, στην κερδοφορία του και να λιμένεται και την κοινωνική περιουσία, την περιουσία που ανήκει στο λαό. Και με τις παραχωρήσεις ιδιωτικοποιήσεις την τελευταία δεκαετία από όλες τις κυβερνήσεις προχωράτε με ταχύς ρυθμούς. Γι' αυτό και μέσα από την αναθεώρηση του Συντάγματος, αυτή που συζητάμε, ταυτόχρονα τι προσπαθείτε να κάνετε? Να το εξυγχρονίσετε με τις αλλαγές, δηλαδή τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις που έχουν συντελεστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την νομοθεσία της. Αυτό κάνετε. Δηλαδή, προχωράτε στην ενσωμάτωση της εξέλιξης του ευρωνοσιακού πλαισίου και σε επίπεδο συντάγματος, όπως η απελευθέρωση στις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες, της ενέργειας, τη γενίκευση των ελαστικών σχέσεων εργασίας και ούτω καθεξής, που περπάτησαν γρηγορότερα μέσα από τα μνημόνια. Συνεπώς, το νέο Σύνταγμα γίνεται πιο αντιδραστικό μέσα και από αυτή την αναθεώρησή του.
Και βεβαίως αρνηθήκατε προτάσεις του ΚΚΕ, όπως το υπερώριμο εξυγχρονισμό διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας. Τι φοβηθήκατε? Στα περισσότερα κράτη-μέλη αυτό έχει περάσει. Όπως αρνηθήκατε την πρόταση του ΚΚΕ για να καταργηθεί η αντιδραστική και άθλια διάταξη του άρθρου 107, που αφορά τα προνόμια του ξένου και εφοπλιστικού κεφαλαίου. Ναι, έχετε από το 1952 κατοχυρώσει ειδικά προνόμια φοροαπαλλαγής στο εφοπλιστικό και το ξένο κεφάλαιο. Είναι πρόκληση να πληρώνουν περισσότερους φόρους οι ναυτεργάτες από ό,τι εφοπλιστές. Κι όμως αυτό γίνεται δεκαετίες τώρα. Ή ακόμα να έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο μαζί με τις αεροπορικές εταιρείες και τους μεγαλοξενοδόχους και να μην υπάρχει το αφορολόγητο πετρέλαιο και στην αγροτιά. Αυτή είναι η ταξική πολιτική σας. Μάλιστα, αυτό το άρθρο δεν το ακουμπάτε. Δεν το αγγίζετε σε όλες τις αναθεωρήσεις που έχουν γίνει. Γιατί τα δικαιώματα του κεφαλαίου στηρίζεται και όχι τα λαϊκά δικαιώματα. Ταυτόχρονα, δεν δεχτήκατε την πρότασή μας ώστε ο ορυκτός πλούτος, τα μεταλλεύματα και οι υδρογονάνθρακες, καθώς και ο φυσικός πλούτος, όπως τα ποτάμια, οι λίμνες, οι λιμνοθάλασσες, οι αιγιαλοί, τα σπήλαια, οι αματικές πηγές, καθώς και οι αρχαιολογικοί χώροι, να είναι αποκλειστικά δημόσια περιουσία και να μην παραχωρούνται για εκμετάλλευση σε τρίτους. Επίσης, να είναι κοινωνικά αγαθά το νερό, η ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο, αποκλειστικά ιδιοκτησία του κράτους και να μην παραχωρούνται για εκμετάλλευση σε τρίτους. Καθώς και οι δημόσιες εκτάσεις στους ορεινούς όγκους της χώρας μας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, να απαγορεύεται να παραχωρηθούν σε τρίτους για εμπορική και βιομηχανική εκμετάλλευση. Δεν τα δεχτήκατε όλοι σας. Συνεπώς, και αυτή η συνταγματική αναθεώρηση έχει στόχο να θωρακιστεί παραπέρα το ίδιο πολιτικό σύστημα, να είναι πιο ανθεκτικό σε αμφισβητήσεις, αλλά και αντιφάσεις που δημιουργεί η πολιτική σας. Και όχι να κατοχυρώσετε τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων που αναφέρονται υποκριτικά και ως ευχολόγιο, αφού η αναφορά τους καμιά σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα. Είναι λοιπόν παραμύθι η ενίσχυση της λαϊκής κυριαρχίας και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων με την παρούσα αναθεώρηση. Στόχος σας είναι να καλοποιήσετε για να αναστηλώσετε το κύρος του αστικού πολιτικού συστήματος που κλονίστηκε ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης λόγω μνημονίων, λόγω αντιλαϊκών πολιτικών, λόγω της ασυνέπειας λόγων και έργων, ώστε να φαίνετε πιο όμορφο. Όμως όσες μπογιές και να χρησιμοποιήσετε, η βαρβαρότητα, η απανθρωπιά και η αγριότητά του δεν κρύβονται, παρά μόνο με αγώνες ανατρέπονται.